Με ένα πρωτοποριακό σύστημα, οι δημοτικοί αστυνομικοί του Ηρακλείου ενημερώνονται πλέον άμεσα για το σημείο που πρέπει να σπεύσουν μέσω μηνύματος και ενός ηλεκτρονικού συστήματος που εγκαταστάθηκε. Αυτή είναι η εικόνα που βλέπει ο αστυνομικός. Βλέπει την οδό, τον αριθμό και την περιγραφή της καταγγελίας. Να προσθέσουμε εδώ ότι ο χάρτης αυτός εδώ θα έχουμε αγοράσει κλειδιά από την Google και θα ενεργοποιηθεί σε λίγο και θα υπάρχει πιν πάνω στο χάρτη που θα μας δείχνει πού ακριβώς είναι το σημείο που συμβαίνει αυτό το γεγονός και θα μπορεί και ο αστυνομικός από το κινητό του απευθείας να του δίνει τη διαδρομή που πρέπει να ακολουθήσει από το σημείο που είναι. Το ηλεκτρονικό σύστημα είναι αδιαδραστικό. Οι δημοτικοί αστυνομικοί όχι μόνο ενημερώνονται άμεσα για το σημείο και την τοποθεσία της καταγγελίας, αλλά και μπορούν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να στείλουν πίσω φωτογραφικό υλικό. Στη συνέχεια λοιπόν έχει κάνει την αυτοψία του και εδώ έχουμε τις φωτογραφίες με το αποτέλεσμα της αυτοψίας και σε επόμενο χρόνο όπως βλέπετε εδώ έχει προγραμματιστεί από τώρα πότε πρέπει να γίνει η επαναληπτική αυτοψία και έχει έτσι άμεση ενημέρωση το κέντρο για το αποτέλεσμα των ελέγχων, αλλά υπάρχει και μια πολύ καλή εικόνα τόσο για τα στατιστικά στοιχεία, μια εικόνα καλύτερη όσον αφορά τις παραβατικές συμπεριφορές. Το νέο σύστημα λόγω του φόρτου εργασίας των δημοτικών αστυνομικών σε μια χανή πόλη όπως το Ηράκλειο και της έλλειψης προσωπικού γλιτώνει τους δημοτικούς αστυνομικούς από περιττό κόπο, βοηθάει στην εξοικονόμηση χρόνου και τη διαμόρφωση μιας γενικής εικόνας για όλα τα εν εξελίξει συμβάντα. Θα μπορέσουμε έτσι να εξοικονομήσουμε αρκετές ώρες από τη δουλειά των αστυνομικών, επειδή είμαστε και λίγοι όπως γνωρίζετε, και μειώνεται επίσης και ο χρόνος, ο εσωτερικός που χρειάζεται για να διεκπαιρεωθούν όλες αυτές οι χιλιάδες των καταγγελιών που δεχόμαστε. Με τη βοήθεια της τεχνολογίας και την ελπίδα της ενίσχυσης του προσωπικού, η δημοτική αστυνομία, όπως τονίστηκε, θα ανταποκριθεί στα όλο και περισσότερα καθήκοντα που έχει αναλάβει. Μας δίνει αισιοδοξία για τα επόμενα χρόνια είναι η δημιουργία επιτροπής στο Υπουργείο Εσωτερικών για την αναδιοργάνωση του θεσμικού πλαισίου της δημοτικής αστυνομίας. Έχουμε τα μηνύματα ότι θα γίνουν προσλήψεις και η υπηρεσία μας θα γίνει ακόμα πιο δυνατή.